Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Όπως βλέπετε είναι η κουριτσά μας και είναι εντελώς άνθρωπη και άλουστη. Ο λόγος που κάνω αυτό το βίντεο είναι πρώτα απ' όλα για να δικαιολογηθώ γιατί να σας δώσω συγγνώμη που δεν έχω ασχοληθεί τώρα τελευταία ούτε με τα σχόλια ούτε και με καινούργια βίντεο, δεν προλάβαινα καθόλου γιατί είχα αρκετή δουλειά, αλλά εκτός της δουλειάς έβγαλε και μια ευλεπταρίτιδα, μια επιδημιουργική τιδά στο δεξί το μάτι εδώ. Με κόλλησε το έτερο μίληση και έβαζε συνέχεια αληθές και κολλήρια και δεν μπορούσα ούτε να βαφτώ, ούτε να ξεβαφτώ, ούτε να τεστάρω προϊόντα και γενικώς έλεγα λαθώς δεν είχα χρόνο να σκεφτώ τα πράγματα. Ένα μικρό βιντεάκι τώρα που είναι ιδιαίτερα άλουστη, έχω μια μισή μέρα να λούσω τα μαλλιά μου, για μένα αυτό είναι ιδιαίτερα άλουστη. Και θα σας δείξω πώς κάνω μια μάσκα μαλλιών με ζεστό λάδι. Hot white tip. Μισό λεπτό να μαζέψω τη σούζη απ' έξω, γιατί γαργίζει, και έρχομαι να σας δείξω πώς θα ξέρω πώς. Μισό λεπτό. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Μέσα. Η Σούζη, κορίτσια, δεν συνεργάζεται με τίποτα, δεν θέλει να βγει μέσα, με βγει έξω. Λοιπόν, θα χρειαστούμε λάδι. Αυτό εδώ το μπουκάλι έχει 1/3 εδώ, 1/3 ηλιαλό και 1/3 δαγνέλαιο. Το δαγνέλαιο το πήρα από τα φαρμακεία, τα άλλα δύο τα πήρα από το σούπερ μάρκετ. Και αυτό το πήρα από εκείνα τα μαγαζιά που ήταν άλλα διακοσμητικά για τα σπίτια με 2 ευρώ. Εντάξει, τα έβαλα εδώ μέσα, τα ανακάθαψα. Και αυτό εδώ τώρα θα το βάλω στα μαλλιά μου. Και μετά, αφού βάλω στα μαλλιά μου μια πολύ μεγάλη ποσότητα, το εκλογώσουμε, θα βάλω αυτό το τώρα βαρύγγυλα από το Ιμπέρι, που είναι μια κουκούλα. Έχει ένα μαξουκάκι έτσι. Και αυτό συνδέεται με το πιστολάκι. Και θα το βάλω στο πιστολάκι και θα αφήσω να ζεσταίνει τα μαλλιά μου. Θα προσπαθήσω, είναι πρώτη φορά που το κάνω την κουκούλα, σήμερα την κουκούλα από το eBay. Θα σας πω και πόσο κάνει στην περιγραφή του βίντεο και από πού μπορείτε να την βρείτε αν σας ενδιαφέρει. Νομίζω LSEED λέει το πολιτής, νομίζω να παβλία να είναι σίγουρη. Λοιπόν, να δούμε. Και θα τα κάνω αυτά χωρώντας τις πιτζάμες και γενικά τη λαραβάνω ρεγαβού, γιατί άμα τα λαβώσω και θα πολλαμπάνω μετά. Δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, παίρνω και πατάω το βάζω λάδι. Λάδι, λάδι εδώ, βλέπετε, τους δει, γυρίζουμε το λάδι και το βάζουμε στα μαλλιά έτσι. Καθίστε και πείτε να κλείσω και το λάδι το λάδι. Μην το κάνετε αυτό, δεν είναι καλό. Το λάδι δεν κάνει καλό στο λάδι σας. Ούτε και να καθαρίσετε ποτέ το λάδι σας με άλλο καθαριστή. Όπως έχω κάνει στο παρελθόν και χάλασε ένα λάπτο. Υπάρχουν κάποιες καρδανίες που καθαρίζουν το λάπτο. Τέλος πάντων, θα βάλετε μια αρκετή ποσότητα. Εγώ βάζω πατάω 2-3 φορές. Θα να σας δείξω. Πατάω 2-3 φορές. Γεμίζω τα χέρια μου και προσπαθώ να το βάλω στις ρίζες. Και το τρίβω. Στις ρίζες περισσότερο το βάζω εγώ γιατί είναι το δαχμέλαιο. Το θέλω να βγάλω στο μαλλί μου γρήγορα. Εσείς που απλά το κάνετε αυτό για την διόρθωση της τρίχας, που έχει ένα μακριά μαλλιά, θα το κάνετε στις άκρες κυριότερα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να βάζετε στο σκάλο. Αν και δεν είναι κακό να βάλετε και λίγο λαδάκι στο σκάλο, ξέρω είναι πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ δεν έχει δηλαδή ούτε χημικά ούτε τίποτα. Η τρίχα γίνεται μετά πάρα πολύ ωραία, γυαλίζει. Είναι κάτι, εγώ το κάνω μια φορά την εβδομάδα. Τώρα βέβαια δεν είναι κάτι κουκούλα. Και απλά άφηνα το λάδι για κανένα 3-4 ώρες. Εγώ τώρα θα σας δείξω μέχρι και το σημείο που βάζω την κουκούλα. Δεν θα σας δείξω το πιστολάκι και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν αυτά δεν θα περιμένουμε 10 ώρες. Άφηνα να σας θα δείξουμε τώρα εδώ πώς μπαίνει το λάδι που αντίμα να δείτε πώς πασαριζόμαστε. Κοιτάξτε τώρα, ουσιαστικά το λάδι είναι ίδιο και το λάδι. Βλέπετε ότι είναι μέσα στο λάδι. Αλλά επειδή θέλω να δω τη διαφορά εδώ, γενικά να τη μεγαλώσω πιο γρήγορα, θα μπορούσα να βάλω και αυγό. Πολλοί λένε και αυγό.
Αλλά προσωπικά δεν θέλω να δοκιμάσω το όνομα. Επίσης, να σας πω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο μου θα επανέλθω με τις απορίες σας. Έχω μια απορία που πρέπει να ψάξω σε κάποια site για κάποια προϊόντα που να δούμε αν είναι ασφαλή κτλ. Θα ψάξω, πρέπει να ξεκινήσω να μπω πάλι στο πρόγραμμα γιατί έχω να κάνω μερικά τάδια βιντεάκια. Να σας δείξω επίσης μερικά looks. Έχω δει πάρα πολλά στο μυαλό μου, δεν δημιουργήσω με αυτή τη βιβλία. Αλλά είναι πάρα πολύ άσχημο συνέστημα. Αν έχετε οποιαδήποτε ενόχληση στα μάτια σας, έχω σήμερα και κάνω μια ύπαρξη νομίζω. Βλέπετε το πρόσωπό σας με τον Τζόντζο Ντέβι Σαγκού, καλή ειδική του πρόσωπου και των ματιών. Και πάρω στο φαρμακείο να πάρω και κανένα κονίδιο, να πάρω στον Σταλμίδρο, εγώ να δείτε. Τους πάμε με τη χερή και πέρασε με λίγα με λίγα σταγόνα. Και όταν δεν έχει περάσει, θα δώσω ακόμα βάλω σταγόνα. Εξού και είμαι άγαπη, γιατί δεν θέλω να με λύνω τα καλλιτικά μου, αν έχω κάτι. Οπότε τώρα 4 μέρες είμαι εντελώς άγαπη. Ωραία, λοιπόν, έχουμε γεννήσει λάδι το κεφάλι μας από ό,τι βλέπετε. Κάνουμε ένα ελαφρύ μασάζ. Και βάζουμε την κουκούλα. Τι κάνουμε τώρα, πώς μπαίνει αυτή η κουκούλα. Στο site, μήπως θα έπρεπε να βάλω και κανένα πετσέτα. Να μην τηλεοράσω με λάδια. Εντάξει, τι λέω, δεν είναι τίποτα. Είναι σαν ύφασμα, σαν βουπάνα, δεν είναι πόλη. Τι κατάλαβε. Δεν έχει τρυπούλα, δείτε. Πολύ πλάκα έχει. Εγώ δεν μπορώ να μπορώ να πω δηλαδή αυτό το πράγμα. Θα λοιπόν, γράψω στο κεφάλι μας, έχει αυτά τα κορδελάκια. Κάτσε φύγουμε, να μην μπορεί να βγει έξω ο αέρας. Εντάξει, γίνοντας είμαι έτοιμη. Και πάω στο πιστολάκι. Στο επόμενο βίντεο θα σας πω εάν πέτυχε η μέθοδος και τι αποτελέσματα είχαμε. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Φιλάκια. Γεια σας.